Ακόμη ένα τραγούδι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Τραγούδι από μόνο του. Λοιπόν, τραγωδία. Καλώς ήρθες στην Κύπρο, καλώς ήρθες στην εκπομπή Νικόλη Γερέ. Πώς από εδώ? Πώς από εδώ. Mm-hmm. Διαλέξεις όπως ξέρεις, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και εξελίξεις που είναι σημαντικές. Όπως, πού, σε ποιο θέμα αυτές οι... Καταρχήν θα πρέπει να ξεκινήσουμε μετά των εκλογών, έτσι. Ναι, είναι και αυτό, αλλά είναι και το κοιτάσμα ΖΟΡ, είναι ναι, ναι. Το τι παίζεται εδώ με την Κυπριακή ΑΟΖ, όλα τα δεδομένα. Ωραία. Ξεκινάμε όμως με τις εκλογές έτσι να... Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή ποιες από όλες, γιατί εμείς κάνουμε πολλές την ίδια χρονιά. Τις τελευταίες. Ναι, ναι, είναι αυτό που λένε και οι Έλληνες, είναι η τρίτη φορά που ψηφίζουμε στον ίδιο χρόνο. Δεν έχει καταγραφτεί πουθενά άλλο αυτό το πράγμα, έτσι. Ούτως ή άλλως να θυμάσαι ότι από το 2004 έχουμε να δούμε κυβέρνηση που κρατάει 4 χρόνια. Ναι. Γιατί μερικές φορές λένε οι άνθρωποι στην Κύπρο ότι στην Κύπρο δεν είμαστε σταθεροί. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι σε επίπεδο, ναι, σε επίπεδο εκλογών υπάρχει μια μεγάλη σταθερότητα. Και μπορούμε να πούμε πάνω κάτω ότι κάθε 5 χρόνια... Έχουμε εκλογές. Στην Ελλάδα τα δεδομένα είναι, για να φανταζείς όσο αφορά το θέμα της ΑΟΣ, τώρα εγώ ενημερώνω, θα ενημερώσω την έκτη κυβέρνηση. Πας καλά. Ναι, θέλω να πω, δεν ξέρω, θα ολοκληρώσουμε στην δεκαετία, αλλά θέλω να πω ότι τα πράγματα αλλάζουν τόσο πολύ συχνά που όλοι στην Ελλάδα θεωρούν ότι, εντάξει, είναι και δεδομένο. Δηλαδή, ψηφίζουμε κυβερνήσεις για μια τετραετία, δεν την ολοκληρώνουν ποτέ, και θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό. Mm-hmm. Γιατί... Αυτά. Τώρα, τα δεδομένα... Όμως, Νικόλη Γερέ, το αποτέλεσμα αναμενόμενο δεν ήταν, παρόλο που έχω ψηλό κρυώνεις. Ναι. Ναι. Λοιπόν, έχω ανεβάσει τη θερμοκρασία. Εντάξει, αλλά είναι αρκετά κρύο εδώ. Ναι. Είναι μόνο για να μου θυμίσεις πόσο ζεστή είναι η Κύπρος. Έχουμε πάνω αυτό το παράδοξο, είναι ότι όταν μένουμε στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, δεν κρυώνουμε και ερχόμαστε στην Κύπρο και κρυώνουμε από το air-condition. Αυτό είναι γεγονός. Ναι, άρα εντάξει. Αν το έχω αναβάσει. Ναι. Λοιπόν, αναμενόμενο δεν ήταν το αποτέλεσμα, απλώς μας έλεγαν ότι πιθανόν να πεζόταν πάνω στις 1-2 μονάδες, σε ένα περίπου στήθος με στήθος, αλλά το αποτέλεσμα... Είναι μεγάλο το στήθος. Ακριβώς, μιλάμε για 7,5. Ναι, άρα είναι μεγάλο και φαντάζομαι ότι επειδή είναι η δεύτερη ευκαιρία θα είχαμε σχέση με Ξάνθια. Η ιδέα ποια είναι, είναι ότι όταν ήδη τον Ιανουάριο μας έλεγαν για στήθος με στήθος, όταν μετά μας είπαν για το δημοψήφισμα ότι είναι στήθος με στήθος και τώρα ξανά, νομίζω ότι αυτό που έχει αποδειχτεί είναι ότι οι δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο, δεν είναι τόσο πολύ αξιόπιστες, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Ο δημοσιογράφος, όταν μιλάμε για κάτω από μία μονάδα διαφορά και στο τέλος φτάνουμε σε 7, δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι που είναι επιτρεπτό σε έναν τομέα που θεωρείται ότι είναι μια επιστήμη όσο αφορά την δειγματοληψία. Τέλος πάντων, σημασία είναι ότι έχουν αλλάξει μερικά πράγματα, παρόλο που ουσιαστικά είναι η ίδια κυβέρνηση. Άρα η μεγάλη αλλαγή που νομίζω αφορά και την Κύπρο, είναι ότι έχουμε ένα κομμάτι από την κυβέρνηση που έχει αποχωρήσει, το οποίο ήταν το πιο ακραίο όσο αφορά το ευρώ. Άρα αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει πια, τουλάχιστον με επίσημη μορφή, του τύπου πρέπει να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ, ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και το Συνδικάτο, τέλος πάντων, τα έχουμε κάνει όλα. Άρα μπαίνουμε σε μια άλλη φάση όσο αφορά την πορεία, μπορεί να είναι πιο εκλογικευμένη, πιο ορθολογική και θα δούμε επί του πρακτέου, γιατί αυτό που ξεχνάμε, το έχουμε γράψει συχνά και το έχουμε πει και μαζί, οι εκλογές δεν είναι στόχος από μόνος του. Είναι μια διαδικασία που είναι έναν διάμεσο. Το θέμα είναι μια κυβέρνηση. Άρα μια κυβέρνηση που να είναι σταθερή. Γιατί ξέρεις ότι στην προηγούμενη περίπτωση είχαμε φτάσει η κυβέρνηση να προτείνει νομοσχέδια τα οποία υπερψηφίζει η αντιπολίτευση και όχι η ίδια η κυβέρνηση. Άρα, τουλάχιστον αυτό το ξεκαθαρίσαμε τώρα. Άρα ελπίζω να δούμε πράγματα τα οποία θα προέρχονται από την κυβέρνηση και θα επιλέγονται από την κυβέρνηση και κάπου κάπου βέβαια και από την αντιπολίτευση,
όταν δεν υπάρχει αντίρρηση. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε σε μια φάση σταθερότητας. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει δυσκολίες που υπάρχουν αντικειμενικά. Δηλαδή δεν είναι κάτι που εμφανίζεται ανάλογα με τις εκλογές. Σωστό. Άρα αυτές οι επιλογές μας σε επίπεδο στρατηγικής, καθυστερήσεις που έχουν γίνει, που ήταν θεαματικές. Και που λειτουργήσαν εις βάρος της Ελλάδος, βέβαια. Σωστά. Έχουμε αναλύσει και μαζί το θέμα του μεγάλου διαγωνισμού για τους υδρογονάνθρακες με 20 θαλάσσια οικόπεδα και καταλήξαμε να έχουμε μόνο 3 υποψηφιότητες σε 3 θαλάσσια οικόπεδα και να μην έχουμε ακόμα ανοίξει τους φακέλους, οι οποίοι έχουν κατατεθεί ουσιαστικά από τις 15 Ιουλίου. Άρα δεν ξέρω αν μπορείς να αναλογιστείς το ανάλογο, είναι φαντάσου ότι... Αυτό όμως γιατί? Γιατί δεν έδωσε κανένας καμία προτεραιότητα σε αυτό το θέμα. Στο θαλάσσιο οικόπεδο 2 που βρίσκεται, που βρίσκεται στο Ιόνιο υπάρχει το κοίτασμα Πύρος και το κοίτασμα Αχιλλέας και γι' αυτό υπάρχει μια τριπλή υποψηφιότητα από τα ελληνικά πετρέλαια, από την Edison και την Total, όπου η Total θα λειτουργήσει ως operator. Είναι το ανάλογο, αν θες, από την Nobel, Delek και Avner στο οικόπεδο 12, αλλά φαντάσου τώρα ότι είναι σαν να έχουμε κάνει τον δεύτερο γύρο στην Κύπρο με τα 12 θαλάσσια οικόπεδα και τελικά να καταλήγαμε μόνο σε ένα. Εδώ λοιπόν με όλη την πολιτική αστάθεια που είχαμε, οι υποψηφιότητες δεν εμφανίστηκαν, είναι πολλές που έφυγαν, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι 20 εταιρείες έχουν αγοράσει σεισμικά δεδομένα, ενώ οι υποψηφιότητες είναι 3. Άρα άμα κοιτάξουμε ότι το ανάλογο στην Κύπρο ήταν 33 εταιρείες, 15 κοινοπραξίες για 12 θαλάσσια οικόπεδα και ουσιαστικά υποψηφιότητες σε 9. Όταν κάνουμε τη σύγκριση βλέπουμε. Αυτό. Άρα το λέω αυτό και για την τοπική τοπάθεια που συμβαίνει μερικές φορές και στην Κύπρο, που λέμε τα πράγματα δεν πάνε καλά. Εγώ νομίζω ότι μακάρι να είχαμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με την Κύπρο στην Ελλάδα για τα δεδομένα, τα ίδια. Άρα εδώ δεν τα έχουμε και σου λέω ότι η επιτροπή που πρέπει να αξιολογεί στον φάκελο δεν έχει ακόμα προκηρυχθεί και ο φάκελος δεν έχει ανοίξει. Και το σημαντικό είναι ότι, όπως ξέρεις, στην Ελλάδα κοιτάζουμε πώς να βρούμε πόρους και χρήματα. Για κάθε κατάθεση υποψηφιότητας είναι 100.000 ευρώ. Άρα αυτά τα 300.000 έχουν μείνει σε ένα ενδιάμεσο, διότι δεν τα έχει πάρει και η Ελλάδα. Μάλιστα σε μια εποχή που η Ελλάδα χρειάζεται μέχρι το τελευταίο ευρώ. Και το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όταν ανοίγουμε τον φάκελο, μετά, επειδή έχουμε 3 υποψηφιότητες ξεχωριστές, άρα στο οικόπεδο 1, 2 και 10, με το 1, 2 να είναι μόνο τα, το 1 και το 10 να είναι μόνο τα ελληνικά πετρέλαια και το άλλο πρέπει να το θα το κλείσω και το άλλο να είναι η τριπλή κοινοπραξία, ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε μόνο μία κοινοπραξία ή μόνο μία εταιρεία ανά οικόπεδο. Αυτό σημαίνει πρακτικά τι? Όταν κάνεις τον διαγωνισμό, όπως έγινε στην Κύπρο, συνήθως έχεις πολλές εταιρείες, κάνεις έναν πρώτο γύρο που λένε τις προτάσεις τους, μετά εφόσον έχουν δώσει τις προτάσεις, βάζεις μια ενδιάμεση κατάσταση, ανακοινώνεις τις προτάσεις και ξανακάνουν δεύτερη προσφορά. Αυτό εδώ, επειδή έχουμε μόνο μία εταιρεία, αυτή η διαδικασία είναι πολύ πιο σύντομη και δεν έχουμε ανάγκη ουσιαστικά να εξαντλήσουμε τους 6 μήνες όπως το κάναμε και στην Κύπρο, γιατί βέβαια είχαμε πολλές προσφορές. Για να καταλάβεις, το οικόπεδο 9 είχαμε 9 προσφορές. Μόνο στο οικόπεδο 9. Που τελικά πήρε η Ένικο Γκάζ με το οικόπεδο 2 και 3. Άρα αυτό σημαίνει ότι μετά μπαίνουμε στη διαδικασία του μπόνους υπογραφής. Με τον μπόνους υπογραφής πρέπει να καταλάβουμε ότι η Κύπρος πήρε 200 εκατομμύρια ευρώ για τα οικόπεδα 2, 3, 9, 10 και 11. Άρα είναι πολλά χρήματα, δεν είναι βέβαια πολλά για ένα κράτος, αλλά είναι πολλά και είναι κρίμα να είμαστε σε μια διαδικασία που
ελέγχουμε τις τράπεζες ανθρώπων που δυσκολεύονται. Περιοριζόμαστε. Και παράλληλα να ξέρουμε ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα ο φάκελος. Άρα τώρα δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα με την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και έχουμε... Ναι, αλλά φαντάζομαι τώρα θα είναι μέσα στις προτεραιότητες τους αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό θα το δούμε και μπορώ να σου πω προσωπικά ότι θα το σπρώξουμε, γιατί πρέπει να γίνουν προτεραιότητες. Άλλες προτεραιότητες είναι η υπογραφή της οριοθέτησης με την Ιταλία. Άρα θα το συζητήσουμε και αυτό. Και μετά είναι κάτι που αφορά και την Κύπρο, είναι το θέμα της Τριμερούς. Άρα Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος. Τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα βέβαια με τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Που σημαίνει ότι είναι επέκταση οριοθέτησης με την Αίγυπτο για την Κύπρο και οριοθέτηση με την Ελλάδα και την Αίγυπτο και την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι πολύ σημαντικά γιατί μιλάμε για το τριπλό σημείο και είναι σημαντικό και από την πλευρά της Κύπρου γιατί μαζίνει, τώρα μιλάω ως Κύπρος, μαζίνει τη δυνατότητα να πάμε χειροπιαστά προς την Ευρώπη και για τα θέματα των καλωδίων και των αγωγών, γιατί προς το παρόν δεν έχουμε ακόμα συμφωνία οριοθέτησης, άρα η μόνη που λειτουργεί είναι μέσω της Αιγύπτου. Αλλά επειδή η Αίγυπτος ούτε αυτή δεν έχει κάνει συμφωνία με την Ελλάδα, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα αναγκαστικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα αποτελεί κομβικό σημείο και για την Αίγυπτο, γιατί είχαμε και μερικές παρερμηνίες ή αν θέλες, μερικά λάθη που γίνονται στις αναλύσεις έλεγαν ας πούμε ότι η Κύπρος είναι απαραίτητη για την Αίγυπτο. Είναι λάθος. Η Κύπρος είναι απαραίτητη για το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει επαφή μόνο με την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ όσο αφορά την Αίγυπτο, η Αίγυπτος έχει επαφή κατευθείαν με την Ελλάδα. Το ξέρουμε από την Τριμερή. Άρα μερικές φορές υπάρχουν δηλώσεις που δεν προσέχουν ακριβώς τι λένε. Και όταν τα κοιτάζουμε συνολικά, παίρνουν μεγαλύτερη σημασία. Η ανακάλυψη του κοιτάσματος ΖΟΡ νομίζω ότι ταρακούνησε λίγο τα δεδομένα και το χάρηκα γιατί, ξέρεις, ήμασταν σε μια περίοδο που τόσα χρόνια δεν το συζητάμε το θέμα. Όταν είχε βρεθεί ο Λεβιάθαν το 2010, ήταν παντελώς άγνωστο ουσιαστικά στην Κύπρο και πρέπει να περιμέναμε την ανακάλυψη του 11 με την Αφροδίτη για να το συζητάμε. Τώρα, ενώ αυτό βρίσκεται στην ΑΟΣ της Αιγύπτου και στην Κύπρο και στην Ελλάδα παντού υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα για το κοίτασμα ΖΟΡ και το έλεγα και σε μια άλλη συνέντευξη τώρα μόλις τώρα ότι η τοπάθεια που υπάρχει μερικές φορές στην Κύπρο παρερμηνεύει τα δεδομένα και τα βλέπει αρνητικά εκεί που δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, άκουσα ότι μερικοί θεωρούν ότι δεν είναι καλό ότι βρέθηκε μεγάλο κοίτασμα στην ΑΟΣ της Αιγύπτου. Ναι, στην αρχή αυτό κάπως έτσι μας τα προβλημάτισε. Θυμάσαι ότι εμείς τα κοιτάζουμε και λίγο παράξενα μαζί. Εγώ θα ήθελα να σκεφτούμε, έτσι σαν σενάριο, ότι γίνεται η γεώτρηση από την ΕΝΗ στο κοίτασμα ΖΟΡ και δεν βρίσκουν τίποτα. Ρωτάω, θα ήμασταν χαρούμενοι? Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω σε επίπεδο ειδικών είναι το εξής. Αν πραγματικά σε τέτοιο κοίτασμα, με τέτοιες προσδοκίες, δεν βρίσκαμε τίποτα, θα ήταν πολύ επικίνδυνο για την περιοχή και θα σήμαινε για την έννοια ότι μάλλον είναι υπερεκτίμηση όλο αυτό το θέμα. Τώρα, επειδή το ξέρουν αυτό, θα είναι από τους πρώτους που δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν την Ανατολική Μεσόγειο και όταν έχουμε τώρα επιβεβαιωμένα δύο κοιτάσματα τέτοιου μεγέθους, όπως είναι δηλαδή το κοίτασμα ΖΟΡ και ο Λεβιάθαν, συν το ΤΑΜΑΡ που λειτουργεί ήδη από το 2013, με την Αφροδίτη, καταλαβαίνουμε ότι η περιοχή όντως έχει μεγαλώσει ως στρατηγική σημασία σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό ίσως να οδηγήσει σε μια νέα κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά την περιοχή Νικόλη Γερέ. Η νέα κατάσταση πραγμάτων υπάρχει ήδη. Από τη στιγμή που βρίσκουμε τέτοια κοιτάσματα, τα δεδομένα έχουν αλλάξει, γιατί παλαιότερα θεωρούσαμε ότι δεν υπήρχε τίποτα, μετά είπαμε ότι μπορεί και να υπάρχει. Ναι, αλλά τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε κοιτάσματα μαμούθ, έτσι. Σωστά. Υπεργιγαντιέ. Άρα, το θέμα ποιο είναι? Είναι η κατάσταση αλλάζει σε σχέση, και προς το θετικό μάλιστα, σε σχέση με τον αγωγό EastMed. Δηλαδή,
Σε κάποια φάση, θυμάστε την πρώτη φορά που μιλούσαμε για τον αγωγό, φαινόταν εντελώς θεωρητικό ότι μπορεί να κάνουμε ένα αγωγό που να αρχίζει από τη μέση του πουθενά μέσα στη θάλασσα και να καταλήγει στην Ιταλία. Τώρα με αυτά τα στρατηγικά αποθέματα ο αγωγός γίνεται όλο και πιο πραγματικός, έχει μάλιστα τελειώσει η μελέτη και έχει εγκριθεί, έχει περάσει και στα Project of Common Interest της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια κάτι που ήταν κάπως αφαιρετικό τώρα πάμε προς μια υλοποίηση και επειδή όσο πιο πολλά κοιτάσματα βρίσκουμε στην περιοχή, επειδή ο μεγάλος καταναλωτής είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πραγματικότητα η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος και η Ελλάδα έχουν κοινά συμφέροντα στην περιοχή γιατί ο αγωγός θα περάσει από αυτές τις χώρες. Άρα όσο πιο πολλά αποθέματα μπορούμε να έχουμε και με τοπικές διακλαδώσεις μας επιτρέπει να πούμε ότι ο αγωγός θα είναι βιώσιμος οικονομικά επειδή υπάρχουν αυτά τα αποθέματα. Άρα αντιθέτως μια τέτοια ανακάλυψη στην ουσία κάνει ένα boost σε όλη την περίπτωση και δεν θεωρούσαμε ότι θα γινόταν τόσο γρήγορα, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό και για την Κύπρο είναι ότι είμαστε πολύ κοντά στη ζώνη επαφής με την Κυπριακή ΑΟΣ, που σημαίνει ότι ευτυχώς που κάναμε και τη συμφωνία του 3 και την ενισχύσαμε το 12 και σημαίνει πρακτικά ότι η Total επανεξετάζει τα δεδομένα της γιατί γυτνιάζει με το 11. Η ΕΝΗ θα ξανακάνει τους υπολογισμούς της για να δει με μεγαλύτερη ακρίβεια τι είναι τα δεδομένα, γιατί όπως καταλαβαίνεις όταν βρίσκεις ένα τέτοιο κοίτασμα δεν έχει επιπτώσεις μόνο και μόνο τοπικά. Σημαίνει ότι σου δίνει πληροφορίες και για την ευρύτερη περιοχή και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για γεώτρηση και όχι πια εκτιμήσεις της αναλογικής γεωλογίας. Όλα αυτά τα δεδομένα νομίζω ότι ενισχύουν την θέση της Κύπρου που πήρε αυτήν την πολύ ρυψοκίνδυνη απόφαση το 2001 να αρχίσει να ασχολείται με την ΑΟΣ. Εδώ λοιπόν δικαιώνεται η προσπάθεια από όλους αυτούς τους ανθρώπους με πολλές κυβερνήσεις, αν δεν ήταν μόνο μία, που συνέχισαν αυτήν την πορεία και μετά από τώρα 14 χρόνια επιβεβαιώνεται ότι ήταν σημαντικό να γίνει η θέσπιση, οι τρεις οριοθετήσεις και μπορούμε να μιλήσουμε με νομικά πλέον μέσα, γιατί φαντάσου τώρα να μην είχε γίνει καμία υπογραφή και να είμαστε σε ένα κοίτασμα που θυμάσαι σε κάποια φάση να ρωτιόμασταν αν αγγίζει ή όχι την Κυπριακή ΑΟΣ. Ναι. Άρα από ό,τι φαίνεται είναι λίγο πιο μακριά, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι επειδή είναι ξεκάθαρο το νομικό πλαίσιο μπορούμε σε διεθνές επίπεδο να έχουμε ένα συμμαχικό πεδίο και όχι απλώς να αναρωτιόμαστε τι θα κάνουμε. Άρα αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η Αίγυπτος έρχεται και πιο κοντά στην Κύπρο. Είναι μερικοί που λένε μα τότε η Αίγυπτος δεν έχει πια ανάγκη από το φυσικό αέριο της Κύπρου, θυμάσαι. Αφού έχει βρει τόσο. Ωραία. Ναι. Αυτό όμως που ξεχνάνε αυτοί οι αναλυτές είναι ότι η Αίγυπτος δεν θέλει να έχει φυσικό αέριο μόνο και μόνο για την τοπική της κατανάλωση. Θέλει να μπορεί να κάνει και εξαγωγές. Άρα στην πραγματικότητα το ίδιο ισχύει και για την Κύπρο. Η Κύπρος όσο αφορά την κατανάλωση έχει βρει ήδη για 150 χρόνια κατανάλωση κυπριακής και το Ισραήλ για 600 χρόνια. Αυτές οι ποσότητες σε διάρκεια δεν έχουν πια κανένα νόημα αν δεν γίνονται εξαγωγές. Άρα τα ωφέλη δεν είναι τοπικά για το φυσικό αέριο, είναι πώς μπορείς να το πουλήσεις έτσι ώστε να έχεις απολαβές σε κρατικό επίπεδο. Και αυτό αλλάζει βέβαια τα δεδομένα γιατί τώρα κανένας δεν τολμά να πει πρώτον ότι δεν υπάρχει φυσικό αέριο, δεύτερον ότι είναι πολύ μεγάλο το βάθος, τρίτον ότι είναι πολύ μεγάλες οι αποστάσεις. Γιατί τώρα το βλέπουμε χειροπιαστά. Τώρα αυτό Νικόλη Γερέ, τα νέα τα δεδομένα. Ναι. Σε πολιτικό επίπεδο πώς επηρεάζουν την όλη κατάσταση. Με ποια είναι ότι από τη μία είναι η Κύπρος η οποία, ωραία, αντιμετωπίσα ένα σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, το διανύουμε όμως, σιγά σιγά βρίσκουμε τα πόδια σωστά, μας. Σωστά. Η Ελλάδα ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που θα χρειαστεί πάρα πολλά χρόνια για να τα καταφέρει. Το πάρα πολλά χρόνια
Αυτό θα είναι μόνο και μόνο αν δεν αξιοποιείς την ΑΟΣ. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Μιλάω για τώρα για τα δεδομένα. Ναι. Άρα αυτό σημαίνει καταρχήν ότι θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε αυτό για να μπορέσει να βγει και η Ελλάδα σωστά, από σωστά, τις σωστά. Συμπληγάδες που βρίσκεται. Αλλά και παράλληλα στο πολιτικό επίπεδο, πώς αλλάζει τώρα το σκηνικό. Δεν έχουμε μία Κύπρο αδύναμη, μία Κύπρο η οποία δεν έχει προοπτική, δεν έχει μέλλον. Είναι ένα νησί που γεωπολιτικά... Γιατί λες ότι είναι αδύναμη και γιατί λες ότι δεν έχει μέλλον. Λέω ότι δεν έχουμε ένα νησί που είναι αδύνατο και δεν έχει μέλλον. Αντίθετα. Σωστά, ακριβώς, αυτό είναι ναι, που λέω. Αυτό, ναι. Και βεβαίως η γεωπολιτική της θέση ανέκαθεν διαδραμάτιζε και θα συνεχίσει να διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο. Συνεπώς έχουμε να αναμένουμε κάποιες αλλαγές και πάνω σε πολιτικό επίπεδο. Θεωρώ ακόμα ότι και αυτή η στάση της Τουρκίας όσον αφορά το Κυπριακό που φαίνεται λίγο να αλλάζει. Να καθόμαστε στις συνομιλίες και λοιπά με κάπως καλύτερη διάθεση. Δεν είναι τυχαίο, ούτε είναι τυχαίο οι ασκήσεις που πιέζονται από την Αμερική προφανώς ή και από αλλού για μια λύση του Κυπριακού. Το ίδιο ένα περίπου συμβαίνει και στην Ελλάδα με το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Άρα έχουμε να αναμένουμε τις σοβαρές κάποιες αλλαγές. Κοίτα, σοβαρές αλλαγές μπορούν να γίνουν. Απλώς νομίζω θα πρέπει να διαφοροποιήσω λίγο τη θέση μου με αυτά που έχεις πει, γιατί δυστυχώς δεν τα κοιτάζουμε. Ναι. Προσεκτικά. Άρα, για να γίνει κατανοητό και από τους μαθητές, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν ακούν τι λέμε ακριβώς. Άμα κοιτάξεις ποια είναι τα δεδομένα ήδη σε επίπεδο της Τουρκίας το 2014 τον Απρίλιο που πηγαίνει σε ένα συνέδριο και ανακοινώνει ποια είναι τα θαλάσσια οικόπεδα που διαχειρίζεσαι, νομίζω ότι άμα δεις τον χάρτη θα πέσεις ξηρή. Mm-hmm. Άρα θα ήθελα να είμαστε λίγο προσεκτικοί, ελπίζω σιγά σιγά να μου φέρουν τον χάρτη για να μπορέσουν να στον δείξω. Ναι, ίσως θα βάλουμε και ένα διάλειμμα μουσικό και μας το φέρουν. Όχι, τα παιδιά. Ναι, ναι, αλλά το σώστε δεν μπορούμε να το πούμε, δηλαδή να τον δείξουμε στην εκπομπή. Ας το λέω πάνω για να το φανταστείς. Άρα βλέπεις πως είναι πάνω κάτω τα θαλάσσια οικόπεδα τα δικά μας. Στην πραγματικότητα αυτός ο χάρτης δείχνει θαλάσσια οικόπεδα που πηγαίνουν από το A ως το G. Mm-hmm. Και θα δεις ότι κάνουν το γύρο της Κύπρου και πηγαίνουν και κολλάνε από κάτω στον άξονα 1-8-12. Και πάνω στο χάρτη είναι γραμμένο ότι είναι τα οικόπεδα που έχει παραχωρήσει η Βόρεια Κύπρο στην τουρκική κρατική εταιρεία. Και δίπλα υπάρχουν αναλύσεις και βέβαια όπως καταλαβαίνεις εκεί πέρα που ήταν το Μπαρμπαρός είναι μέσα σε αυτές τις περιοχές. Άρα έχεις δύο μεγάλα θαλάσσια οικόπεδα που πηγαίνουν και κάτω από την Κύπρο. Το λέω αυτό γιατί σε κάποια φάση θα ήταν καλό να μην κοροϊδεύομαστε μεταξύ μας. Όταν λοιπόν έχεις την κρατική εταιρεία της Τουρκίας στην Άγκυρα που βγάζει αυτόν τον χάρτη και δίπλα έχει μελέτες που εξηγούν ότι οι οριοθετήσεις δεν είναι και τόσο σίγουρες, διεκδικούνται. Γραμμένο, ναι, claimed, οι δύο, για την Αίγυπτο και για το Ισραήλ. Λένε ότι δεν έχει επικυρωθεί η συμφωνία με τον Λίβανο, γιατί ξέρεις ότι υπάρχει αυτό το θέμα όσον αφορά την Βουλή. Και όταν βλέπεις λοιπόν αυτόν τον χάρτη, καταλαβαίνεις αμέσως ότι μερικά δεδομένα που ακούς δεν έχουν καμία σχέση, με την πραγματικότητα της προσέγγισης. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ότι ενώ μερικοί λένε ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι το θέμα το εδαφικό, το περιουσιακό κτλ, βλέπουμε ότι η ίδια η Τουρκία ασχολείται ήδη με την Κυπριακή ΑΟΣ, την οποία ουσιαστικά την κόβει στα δύο. Τώρα βλέπεις τον χάρτη. Βλέπω τώρα το χάρτη, ναι, και μπορώ να το κατανοήσω καλύτερα. Ναι, άρα βλέπεις λοιπόν πως καλύπτει τα οικόπεδα 1, 2, 3, 8, 9, 13 και 12. Βλέπεις ότι εντελώς νομίζεις τυχαία να δεν είναι
ξεφεύγει λίγο από το κοίτασμα Αφροδίτη για να μην έχει προβλήματα με το Ισραήλ, άρα η οριοθέτηση των οικοπαίδων F και G δεν ακουμπάν τις οριοθετήσεις που έχουμε υπογράψει. Ναι. Και όταν ανακοινώνει αυτό το χάρτη δεν βγαίνει κανένας να πει «Μα τι είναι αυτό που κάνετε». Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι βλέπεις ότι καλύπτει εξ ολοκλήρου το 2-3-9 όπου είναι η Ένικο Γκάζ και βέβαια το 12 που είναι η Νόμπελ, χωρίς κάποιος να λέει «Μα δεν μπορείτε να ζωγραφίζετε τέτοιον χάρτη». Άρα, όσο λέγαμε τουλάχιστον για το πάνω μέρος, μερικοί από τους δικούς μας έλεγαν «Εντάξει, επειδή είναι κατεχόμενα μπορεί να λένε ό,τι θέλουν». Αλλά εδώ το λένε ξεκάθαρα. Άρα αυτός ο χάρτης μπορεί να βρει και τον φάκελο. Είναι του Απρίλιο 2014. Είναι βέβαια πριν από την ανακάλυψη του κοιτάσματος Ζόρο κτλ. Και δείχνει τις προοπτικές πώς τις βλέπει η Τουρκία σε σχέση με την ΑΟΣ της Κύπρου. Άρα τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα στο timing. Είναι ότι ενώ συζητάμε για το Κυπριακό, στην πραγματικότητα θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε πρώτα την ΑΟΣ, να έχουμε εξόρυξη και μετά να συζητάμε για το Κυπριακό, και τώρα κάνουμε το ανάποδο και την ώρα που το συζητάμε θεωρώντας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, η Τουρκία εκδίδει αυτούς τους χάρτες με μελέτες συγκεκριμένες όπου μπορείς να δεις, είναι από την Turkish Petroleum, τις οποίες δημοσιεύει και προετοιμάζεται για το παγκόσμιο συνέδριο που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη για να τα ανακοινώσει. Αυτό βλέπεις ότι έγινε στις 10 Απριλίου, ναι, στην Άγκυρα. 10 Απριλίου στην Άγκυρα. Ωραία. Άρα λέω λοιπόν ότι... Όταν θα το ανακοινώσει εμείς θα είμαστε έτοιμοι για... Αυτό είναι το θέμα μας. Άρα θέλω να πω ότι... Σχόλια και απαντήσεις και ενστάσεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό που είχε γίνει σε κάποια φάση, αν θυμάσαι καλά, είναι ότι όταν είχε βγει ένας άλλος χάρτης, την πρώτη φορά το 2009 και μετά στη συνέχεια το 2012, είχε γίνει ρηματική διακοίνωση από την Ελλάδα λέγοντας ότι καταπατάει την υφαλοκρηπίδα της Ελλάδος, και αυτό είχε γίνει αποδεκτό από τα Ηνωμένα Έθνη λέγοντας ότι δεν μπορεί να το δηλώσει. Γι' αυτό εμείς τώρα το ανακοινώνουμε ξεκάθαρα και το έχουμε βγάλει στο διαδίκτυο ότι αυτό το πράγμα υπάρχει. Άρα εγώ όταν το είδα λέω πώς είναι δυνατόν από τη μια πλευρά να μου λένε ότι τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα και από την άλλη να εκδίδεις τέτοιους χάρτες σε επίσημο συνέδριο και να το προετοιμάζεις για διεθνές συνέδριο. Στην πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει ελάχιστη ενημέρωση ακόμα και από τους ειδικούς στους πολιτικούς και είναι πολλοί, το πιστεύω αυτό, που μπορεί και να μην έχουν δει ποτέ αυτόν τον χάρτη. Άρα άμα κοιτάξεις αυτόν τον χάρτη και κοίταξε το με το υπόμνημα που έχει από δίπλα, όλα αυτά που γράφει πίσω, θα δεις ότι παρουσιάζει αναλυτικά πάνω δεξιά όλα τα κοιτάσματα που έχουν βρεθεί. Μπορείς να αναγνωρίσεις και το κοίτασμα Αφροδίτη. Και από την άλλη μπορείς να δεις όλες τις παρατηρήσεις που κάνουν και έχει ενδιαφέρον γιατί το ερώτημα που θέτουν «Will economics turn up politics» ήταν το ερώτημα που μου ερώτησες. Δηλαδή πώς τα οικονομικά δεδομένα, έτσι όπως τα οζικά, τώρα. Ναι, έτσι όπως διαμορφώνονται, μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική. Η ανάλυση τους, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει καμία σχέση με το ερώτημά σου, ενώ είναι η ίδια η ερώτηση. Άρα λέω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το θέμα της ΑΟΣ και της διαχείρισής του, για να μην μας έρθουν προβλήματα στη συνέχεια και μετά να ρωτιόμαστε μα πώς βρέθηκαν. Γιατί φαντάσου τώρα ότι ουσιαστικά, γιατί δημοσιεύσαμε ένα άρθρο με τον Ηλία Κονοφάκο και τον Αντώνη Φόσκολο που κάνουμε την ανάλυση από αυτόν τον χάρτη, έτσι ώστε που έχει βρει ο Ηλίας, για να μπορεί να διαδοθεί αυτή η πληροφορία και να ξέρουμε από την αρχή πώς τα βλέπουμε τα πράγματα από τις δύο πλευρές και όχι μόνο κοντόφθαλμα από τη μία. Αυτό μας επιτρέπει να τα δούμε λίγο πιο στρατηγικά και να καταλάβουμε ότι όντως, αν και η Τουρκία δίνει τόσο μεγάλη σημασία στα θέματα τα ΑΟΣικά, πρέπει εμείς πρώτα να ενισχύσουμε την ΑΟΣ,
να το σταθεροποιήσουμε με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, στη συνέχεια με την Ελλάδα, γενικότερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορούμε κιόλας και στα σίγουρα μετά και δυναμικά να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε σε πολιτικό πλέον επίπεδο. Γιατί το ερώτημά σου είναι πολύ σωστό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθεί με την εξόρυξη. Δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και το ίδιο και με το Κίτας Μαζόρ. Άλλο οι εκτιμήσεις, το Κίτας Μαζόρ δεν είναι καινούριο φρούτο, το ξέραμε. Δηλαδή δεν πήγε να κάνει τη γεώτρηση η Έννη τυχαία. Είναι 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έχει ένα βάθος τουλάχιστον 600 μέτρα για ωφέλιμο για την εξόρυξη του φυσικού αερίου. Άρα ξέραμε ότι υπάρχει ένας πολύ ωραίος στόχος. Άρα είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα όταν έχεις κάνει τη γεώτρηση. Όταν κάνεις μετά την παραγωγή, αλλάζουν όλα. Γιατί στην παραγωγή έρχονται πολλές εταιρείες, π.χ. για να σου αγοράσουν με καράβια LNG ή να χρησιμοποιήσουν τον αγωγό που έχεις για να έχουν πωλήσεις, και κατά συνέπεια έχεις ένα τεράστιο συμμαχικό πλαίσιο που δεν υπάρχει την ώρα της γεώτρησης. Στη γεώτρηση υπάρχει μόνο και μόνο η εταιρεία που κάνει τη γεώτρηση. Αυτό όμως που κάποιος θα μπορούσε, και θα ανοίξω τις γραμμές σε λίγο, αν είναι. Κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει, καλά, γιατί τότε είμαστε στις πάμε διαπραγματεύσεις, αφού ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι όσον αφορά το θέμα ΑΟΣ, που θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν ένα σημαντικό εργαλείο πίεσης κλπ. Γιατί τρέχουμε, ποιοι μας υποχρεώνουν να τρέξουμε κατοστάρικο. Έχουμε δύο, ενώ μιλάμε για μαραθώνιο. Έχουμε δύο εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή είναι ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις για να γίνουν διαπραγματεύσεις. Και μόνο. Και αυτό είναι πάντα καλό. Και υπάρχουν διαπραγματεύσεις για να έχουν ένα αποτέλεσμα. Και αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο. Το αποτέλεσμα εξαρτάται σαφέστατα το πλουστάσιό σου, έτσι, το θεωρητικό αλλά και το πρακτικό σε επίπεδο πολιτικό, που σου επιτρέπει να επιβάλλεις μερικά πράγματα. Αυτό που βλέπουμε χαρακτηριστικά είναι ότι τα προβλήματα της ξηράς λύνονται από τη θάλασσα. Και η ΑΟΣ είναι ένα χειροπιαστό παράδειγμα. Άρα η θέση της Κύπρου το 2003, το 2004 σε σχέση με το 2015 δεν έχει καμία σχέση. Και αυτό η μεγάλη αλλαγή οφείλεται στο γεγονός ότι έχει βρεθεί το φυσικό αέριο, ότι έχουμε κάνει συμφωνίες στο ενδιάμεσο και κατά συνέπεια μιλάμε για ένα πλαίσιο που είναι πια νόμιμο, νομικό, δίκαιο της θάλασσας που αξιοποιείται. Απλώς δεν έχουμε περάσει στην φάση της εξόρυξης. Άρα το να κάνεις διαπραγματεύσεις πριν την φάση της εξόρυξης έχει ένα κίνδυνο, γιατί δεν ξέρεις προς τα πού θα σε βοηθήσει στη συνέχεια αυτό το θέμα. Ενώ άμα το κάνεις μετά, είσαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί που έχουν συμφωνήσει μαζί σου αναγκαστικά θα είναι από την πλευρά σου. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει ένα κρατικό συμφέρον και για αυτούς. Δηλαδή π.χ. ας πούμε η Έννη που ανήκει στην Ιταλία, θα ήταν πολύ δύσκολο ας πούμε η Ιταλία τώρα να παίρνει θέσεις εναντίον της Κύπρου, ενώ έχει την εταιρεία της που ουσιαστικά είναι σχεδόν κρατική στα δεδομένα της Ιταλίας, γιατί είναι τεράστια, η οποία αξιοποιεί μόνο και μόνο με υπογραφές από τη δική μας την πλευρά. Άρα έχει μεγάλη σημασία, υπενθυμίζω, ότι η Έννη είχε δεχτεί πιέσεις από την Τουρκία για να μην υπογράψει συμβόλαιο με την Κύπρο, και όταν έγινε το συμβόλαιο, ευτυχώς υπήρχε παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είπε πώς είναι δυνατόν να ζητάτε να ενταχθείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κατηγορείτε μια ευρωπαϊκή εταιρεία. Αυτά τα δεδομένα σημαίνουν ότι, αν θες, η Ιταλία έχει έρθει πιο κοντά και το βλέπουμε και από την άλλη, γιατί αυτό που σου έλεγα, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, με την κοινοπραξία που γίνεται στην Ελλάδα, είναι ότι η Edison είναι και αυτή η Ιταλική. Ναι. Άρα έχουμε, το ίδιο συμβαίνει, αν θες, και για την Κογκάζ, αλλά επειδή είναι Κορέα μπορεί να φαίνονται πιο μακρινά, αλλά όταν οι χώρες έχουν τοπικά συμφέροντα, έχουν την τάση να είναι με αυτόν που έχει τα συμφέροντα. Όταν γίνεται λοιπόν μετά στη συνέχεια η πώληση, τότε αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί δημιουργείται μια εξάρτηση από αυτόν που αγοράζει και σου λέει εγώ δεν θέλω ξαφνικά να κοπούν οι διοχετεύσεις του φυσικού αερίου. Άρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό μας ενισχύει. Έχουμε ένα ακροατή να τον ακούσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Καλή σας μέρα, σας ακούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, επειδή σας παρακολουθώ
όποτε έρχεται στην Κύπρο. Η απορία μου είναι γιατί η κάθε κυβέρνηση, δεν μιλώ μόνο για τη συγκεκριμένη, το καθυστερούν τόσο πολύ κατά τη γνώμη σας, αν και εγώ έχω τη δική μου άποψη. Ναι. Και γιατί καθυστερούν τι, τι καθυστερούν? Την ανόρυξη. Α, την εξόρυξη, ναι, ναι, ναι. Ναι, με συγχωρείτε, την εξόρυξη. Ναι. Να κάνουν το σταθμό, να κλείσουν οι συμφωνίες μεταξύ Κύπρου Ελλάδας για την ΑΟΣ. Και αντιλαμβάνομαι κάποια φοβία εκ μέρους και του ελληνικού κράτους και του κυπριακού κράτους. Σωστά. Σας έχουν ρωτήσει, σας κάλεσε κάποιος ποτέ, σαν στρατηγιστής που είσαστε, να ακούσει τη γνώμη σας, ή απλώς κάνουν ό,τι τους πούν κάποιοι άλλοι? Ευχαριστώ να σας ακούσω. Ναι, βέβαια, βέβαια, θα σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, ναι, μας κάλεσαν, ναι, μας έχουν ακούσει και έχουμε κάνει και ενημερώσεις και μάλιστα με χάρτες επί του πρακτέου. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι αλλάζουν βέβαια τα δεδομένα μετά, εφόσον βλέπουν πρακτικά πώς γίνεται, αλλά το θέμα είναι ότι η πολιτική φοβία παραμένει. Άρα το είπε πολύ σωστά η κυρία, το θέμα και της Ελλάδος και της Κύπρου σε σχέση με την Τουρκία πάντοτε έχουν μια τάση του τύπου και τι θα πει η Τουρκία και τι θα κάνει η Τουρκία και πώς θα το εξετάσει αυτό η Τουρκία και πώς θα ερμηνευτεί κτλ. Αυτό που βλέπω εγώ στην πορεία είναι ότι σε βάθος χρόνου, αργά μεν, όπως το είπε πολύ σωστά η κυρία, η Κύπρος έχει εξελιχθεί, έχει κάνει 3 συμφωνίες και μία θέσπιση. Από την πλευρά της Τουρκίας εγώ δεν βλέπω μια μεγάλη αντίδραση όσο αφορά τα δεδομένα, γιατί είναι σε περιοχές που δεν τον αφορούν ουσιαστικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα θέματα έχουν προχωρήσει σε επίπεδο θαλάσσιων οικοπαίδων και βλέπω ότι ακόμα και το θέμα της τριμερούς έχει προχωρήσει. Άρα, γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση? Ναι, υπάρχει αυτή η φοβία. Υπάρχει όμως και ένα κενό που ελπίζω να έχουμε συμπληρώσει σε μερικούς πολιτικούς, το οποίο ήταν: δεν ξέρουμε τι είναι η ΑΟΣ. Τόσο απλά. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς μπορεί να βγαίνει φυσικό αέρος μέσα στη θάλασσα. Δεν ξέρουμε αν οι αποστάσεις το επιτρέπουν, αν τα βάθη το επιτρέπουν. Και εμείς βοηθούμε σε αυτό το τεχνικό κομμάτι και με τον Ηλία Κονοφάγο και με τον Αντώνη Φόσκολο, έτσι ώστε να ενημερωθούν και έχοντας τα δεδομένα να μπορούν να πάρουν μια πολιτική απόφαση. Ναι, το όμως, θέμα ναι. Ότι συμπληρώνω απλώς για το ερώτημά της, είναι ότι αν το θέμα της τριμερούς έχει προχωρήσει σε αυτό το στάδιο και έχουμε κάνει ήδη 2 συναντήσεις και πάμε τώρα για το Σεπτέμβριο για την Τρίτη, είναι επειδή αυτή η πολιτική στο σύνολό τους και από την πλευρά της Αιγύπτου έχουν ενημερωθεί σε θέματα τεχνικά και στρατηγικά που αφορούν το τριπλό σημείο επαφής, πώς υπολογίζεται, πού είναι οι οριοθετήσεις, τι μεγέθη είναι, έτσι ώστε να ξέρουν πώς μπορούν να παίξουν. Αυτές οι ενημερώσεις, για να είμαστε ειλικρινείς, άρχισαν σοβαρά μόνο και μόνο από το 2012 και μετά, όταν πίστηκαν ότι θα έπρεπε να είναι ενημερωμένοι. Που πάει κάπως ανάποδα. Πάνω σε αυτό που έχει πει και η ακροάτρια και που το είχαμε αγγίξει έτσι και λίγο προηγουμένως, Νικόλη Γερέ, να συνεχίσω και να πω το εξής, ότι αν επιταχύνουμε την διαδικασία, αυτό σημαίνει τι? Μια πιο ισχυρή Ελλάδα, μάλλον μια ισχυρή, αφού τώρα είμαστε βάθος ωκεανού, όπως λέμε, με όλα αυτά τα προβλήματα, και Κύπρο, οι οποίοι αφού θα έχουν αυτή την και την οικονομική δύναμη αλλά και την πολιτική, γιατί θα, έτσι και αλλιώς τη θέση που βρίσκονται επηρεάζονται πάρα πολλές χώρες, έτσι δεν είναι? Ναι. Θα μπορέσει να σταθεί απέναντι στην Τουρκία και να διεκδικήσει και η ίδια η Ελλάδα, όχι κάθε μία και δύο, ή έχουμε τις παραβιάσεις του ΦΥΡ, ή έχουμε το ένα, ή τις απειλές, συμβαίνουμε στο Αιγαίο κλπ. Όταν έχω όμως την οικονομική δύναμη, ναι, τότε μπορώ να ορθώσω το ανάστημα μου, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με ένα πράγμα πολύ πρακτικό, το οποίο δεν το εντοπίζουμε και θα ήταν καλό να το κοιτάξουμε, ειδικά για το θέμα της επίλυσης. Η επίλυση έχει ένα κόστος οικονομικό. Ναι. Ωραία. Εγώ σου βάζω ένα σενάριο όπου η επίλυση είναι 100% θετική. Πώς θετικό αυτό ήταν? Μαθηματικοί είμαστε, στρατηγική κάνουμε. Λοιπόν, ας πάρουμε το παράδειγμα της Γερμανίας, Ανατολική και Δυτική, Γερμανία. Ναι. Ωραία, για να μην μου λες ότι δεν υπάρχει. Η Δυτική Γερμανία χρειάστηκε 15 χρόνια για να εξισορροπήσει οικονομικά από αυτήν την επανένωση. Σωστό.
Πόσα χρόνια χρειάζεται η Κύπρος για να υπάρχει επανένωση και να εξισορροπήσει οικονομικά? Είναι πολύ απλό, είναι 12 χρόνια. Με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα. Με την ΑΟΣ είναι 0. Ναι, είναι αυτό που λέω. Ότι... Ναι, αυτό λέω. Άρα είναι και σε πρακτικό επίπεδο, γιατί είναι μερικοί που δεν καταλαβαίνουν ότι ακόμα και αν τα βρούμε σε εντελώς όλο το θεωρητικό επίπεδο και μετά το πρακτικό, mm-hmm. μετά επί της ουσίας πρέπει να περάσουμε σε κάποιες διαδικασίες που είναι κοστοβόρες σε επίπεδο οικονομικό. Αυτό, άμα δεν έχεις μια οικονομική άνεση, σημαίνει ότι θα είσαι σε μια ενδιάμεση κατάσταση για αρκετά χρόνια, γιατί δεν μπορείς να το υποστηρίξεις πρακτικά. Mm. Π.χ. για να δώσουμε ένα παράδειγμα για να είναι χειροπιαστό και στους ακροατές, το θέμα της αμοχώς του. Ωραία. Η αμόχωσος τους ξέρουμε ακριβώς σε ποια κατάσταση είναι. Άρα ουσιαστικά, να μην το πούμε ομά και ξαφνιστούν, θα πρέπει να υπάρχουν εργασίες οι οποίες θα είναι από την ανακαίνιση έως την αναδόμηση. Ωραία. Πες ότι δεν έχεις καθόλου τα χρήματα να το κάνεις αυτό. Τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι η κατάσταση, η ενδιάμεση, θα κρατήσει ένα αρκετό χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι ένα βάρος στο τέλος. Mm-hmm. Ενώ αν έχεις την οικονομική δυνατότητα, λες, μόλις συμφωνήσαμε, τα βρήκαμε όλοι, ξεκινάμε. Αυτό είναι που λέω. Ναι, το άρα ξέρω, εκεί το έπρεπε να ρίξουμε όλοι μας την... Ναι. Όχι έπρεπε, πρέπει. Πρέπει. Γιατί είναι και αυτό που είπε και η κυρία όσον αφορά τον σταθμό. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει σταθμός υγροποίησης στην Κύπρο, να υπάρχει στην περιοχή του Βασιλικού, και να μην εξετάζουμε αποκλειστικά σενάρια που αφορούν μόνο και μόνο σταθμό υγροποίησης στην Αίγυπτο. Αυτό είναι καλό ως ενδιάμεσο, αλλά σε βάθος χρόνου θα έχουμε και άλλα κοιτάσματα. Μπορώ να σου δείξω και άλλους χάρτες και να σου δείξω και άλλα κοιτάσματα τα οποία βρίσκονται ακόμα και στο οικόπεδο 12, τα οποία τα έχουμε εντοπίσει. Ξέρουμε. Ωραία. Άρα, τι περιμένουμε? Περιμένουμε ουσιαστικά τις γεωτρήσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αν συνειδητοποιήσουμε ότι η αξία των κοιτασμάτων στην Κύπρο είναι 1,43 και δεν μιλάμε μόνο αποκλειστικά για την Αφροδίτη, τότε καταλαβαίνουμε ότι το να έχουμε έναν σταθμό υγροποίησης εδώ που μας επιτρέπει να μεταφέρουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο βέβαια είναι μια τεράστια προστιθέμενη αξία, δίνει μεγάλες δυνατότητες στην Κύπρο, ενώ αν έχουμε το σταθμό υγροποίησης στην Αίγυπτο δεν πάνε καθόλου τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, γιατί βέβαια τα μεγαλύτερα ωφέλη τα έχει η Αίγυπτος. Άρα είναι καλό να έχει ένα συμμαχικό πλαίσιο. Ναι, νομίζω το κατάλαβε το υπονοούμενο. Άρα μπορείς εδώ να δεις σε αυτό το χάρτη τα κοιτάσματα που είναι δίπλα από το Α. Το Α είναι το Αφροδίτη. Άρα mm-hmm. μπορείς να δεις το Β και το Σ, που είναι. Άρα ανάλογα με τα χρώματα, το ένα είναι φυσικό αέριο και το άλλο είναι πετρέλαιο. Άρα. Ξέρουμε αυτούς τους χάρτες, τους έχουμε δει, τους έχουμε μελετήσει και πηγαίνουμε μετά προς την υλοποίηση και κατά συνέπεια προετοιμαζόμαστε, αν θες, για ένα μέλλον το οποίο είναι και στρατηγικό και οικονομικό. Άρα είναι καλό, όπως έλεγε ο Ραμπλέ, είναι καλό να μην βάλουμε τα βόδια μετά την άμαξα. Ναι. Ας το λέμε κι εμείς, ναι. Ωραία, από το 12ο αιώνα. Λοιπόν, η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι άμα έχουμε μια λανθασμένη προτεραιότητα, ακόμα και αν κάνουμε δύο πράγματα που είναι σημαντικά, στον τομέα της γεωπολιτικής, το Α με Β και Β με Α δεν έχουν καθόλου την ίδια mm-hmm. σημασία και την ίδια ισχύ και όταν τα παίρνουμε στη σειρά και είναι ορθολογικά και στρατηγικά, ενισχύονται. Όταν τα παίρνουμε ανάποδα, το ένα υποσκάπτει το άλλο. Γιατί πρέπει να φανταστούμε τώρα που σου έδειξα και τον προηγούμενο χάρτη, είναι τι θα γινόταν αν έχουμε μια λύση που δεν μας συμφέρει και ξαφνικά αυτό να έχει επιπτώσεις πάνω στην ΑΟΣ. Πάνω στην αυτό είναι. Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις? Ναι. Άρα αυτό είναι εδώ είναι που θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και πώς θα παίξουμε το παιχνίδι μας, έτσι? Μπράβο. Δεν είναι? Πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί το παίγνιο έρχεται από τη θάλασσα προς την ξηρά και όχι από, και την, όχι ξηρά από την ξηρά προς τη θάλασσα. Γιατί όταν θα είναι από την ξηρά προς τη θάλασσα, θα θέλει να πει ότι έχουμε υποστεί ένα κόστος και έχουμε επιπτώσεις. Τότε τα δεδομένα αλλάζουν ριζικά. Γι' αυτό έχεις απόλυτο δίκιο από την αρχή, βέβαια.
όπως πάντα, ότι τα αγιοοικονομικά έχουν επιπτώσεις στα αγιοπολιτικά, αλλά η πολιτική πρέπει να πάρει σωστές αποφάσεις για να έχει επιπτώσεις γεωοικονομικές, έτσι ώστε να έχει απολαβές σε γεωπολιτικό επίπεδο. Η σχέση της Κύπρου με τις χώρες που είναι γύρω της έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει προς το θετικό, πολύ θετικό, με Ισραήλ, Αίγυπτο, βέβαια η Ελλάδα ήταν παραδοσιακά, αλλά είναι καλό να μπούμε και στα πρακτικά θέματα, και με τον Λίβανο. Εγώ θυμάμαι μια πολύ ωραία δήλωση στην Πάφο, σε ένα συνέδριο που ήμασταν ενός διπλωμάτη του Λιβάνου, που προσπαθούσαν να τον συγκλίσουν και του έλεγαν: το φυσικό σας αέριο που έχετε περιοχή Λατάκια θα το βάλετε από πού, από βορρά ή από νότο. Όταν βλέπεις που είναι ο Λίβανος, καταλαβαίνεις. Και απαντάει πολύ ωραία αυτός ο άνθρωπος, λέγοντας: γιατί να πάμε από πάνω ή από κάτω, ενώ μπορούμε να πάμε ευθεία μπροστά. Ωραία. Έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε, Νικολή. Βεβαίως, βεβαίως. Καλή σας μέρα, σας ακούμε. Καλημέρα σας, κυρία Έλενα. Καλημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Λιγερό. Και να μας πείτε πιο τακτικά. Να είστε καλά. Μόλις έρχεται τον αρπάσουμε, όπως λέμε. Καλά, καλά κάνετε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, γιατί συμπλήρωσε με η προηγούμενη ακροάτρια. Η λύση του Κυπριακού τώρα, φυσικά μπορεί ο κύριος Λιγερό να μας απαντήσει, εξαρτάται από το πετρέλαιο και από το φυσικό αέριο. Είναι προς τα σε συνεχίσω και να πάνε, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό. Ναι, αλλά τώρα, όχι χθες, το τώρα λέω, για το τώρα, κυρία Λένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάντα να είστε καλά, κύριε Λεγερέ, να μας έρχεστε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Νικόλη Γερέ. Πρώτα απ' όλα να τους πούμε ότι σας έρχομαι όσο με καλή η Έλενα. Όχι, αλλά λοιπόν το να δούμε όμως και λίγο, δεν ξέρω τα παιδιά έξω, λίγο το πρόγραμμα, μήπως κλέψουμε ακόμη καμιά εκπομπή. Ναι, κάτι θα δούμε, αλλά ναι. Στο ενδιάμεσο, για να απαντήσουμε στην κυρία, βεβαίως, που το κοιτάζει και αυτή σοβαρά, είναι ότι το θέμα του πετρελαίου και του φυσικού αέριου δεν είναι άσχετο με αυτό που γίνεται. Σίγουρα. Ωραία. Το πρόβλημα είναι αν είναι μόνο μη άσχετο ή σχετικό ή εξαρτώμενο. Και αυτό που βλέπουμε είναι το εξής. Αν βιαστούμε να κάνουμε μία λύση τώρα, χωρίς να έχουμε κάνει την εξόρυξη, σίγουρα θα έχει επιπτώσεις στην εξόρυξη, ανάλογα με τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει. Σωστά. Εγώ λέω όμως ότι, ας πούμε ότι πετυχαίνουμε 100% από αυτά που θέλουμε. Εντάξει, όχι λιγότερο, 100%. Παρόλα αυτά, συνεχίζω να λέω ότι το θέμα της λύσης του Κυπριακού, δηλαδή ουσιαστικά της απελευθέρωσης του ορού πλαισίου, έχει ένα οικονομικό κόστος. Και αυτό το οικονομικό κόστος πρέπει να το υπολογίσουμε και να υπολογίσουμε ότι για να μην έχει επιπτώσεις πάνω στον κυπριακό λαό, πρέπει να έχουμε στο προστάσιό μας την εξόρυξη του φυσικού αερίου και το θέμα της αξιοποίησης της ΑΟΣ, αλλιώς θα έχουμε δυσκολίες οι οποίες θα έχουν την τάση να επιτείνουν το πρόβλημα. Και για να είμαι πιο ξεκάθαρος, μερικές φορές όταν κάνουμε συμφωνίες και τα προβλήματα δεν λύνονται πρακτικά, γίνονται δεύτερες συμφωνίες, οι οποίες τα λύνουν, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Για όσους τα καταλαβαίνουν αυτά, αρκεί να θυμηθούν το 1920 και το 1923. Άρα μερικές φορές πρέπει να θυμόμαστε ότι το timing είναι όχι μόνο ότι λύνω ένα πρόβλημα εκείνη τη στιγμή, το λύνω για το μέλλον. Γιατί όπως λέμε για τις συμφωνίες, το λέει πολύ ωραία ο Κλεμονσό, οι συμφωνίες σε διεθνές επίπεδο δεν γίνονται για να τελειώσουν τους πολέμους, αλλά για να προετοιμάσουν τους επόμενους. Άρα αυτό, όταν κάποιος είναι λίγο ατσούμπαλος και αθώος και θεωρεί ότι μετά έλυσε το θέμα, πρέπει να καταλάβουμε ότι η γεωπολιτική σημασία της Κύπρου είναι πάρα πολύ σημαντική και θα παραμείνει σημαντική, γιατί είμαστε σε μια θέση στρατηγική. Εδώ έχουμε ένα... Πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε ένα κροατή να τον ακούσουμε και θέλω λίγο το πρόγραμμα του κυρίου Λιγέρου. Βεβαίως. Καλωσορίζω το φίλτα του Ανδρέα Ιακωβίδη. Με ενίσχυση βλέπω, Ανδρέα, θηλυκιά, δεν ξέρω, καινούριο είναι αυτό. Συνάδελφος από το δεύτερο πρόγραμμα. Α, συνάδελφος από το δεύτερο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε και δεν έχουμε.
Έρχεστε με ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα που μας δυσκολεύει μετά εμείς να κάνουμε τι σκέφτεσαι, κάτι για λοιπόν, την να ακούσουμε τον ακροατή, ναι, για την Πέμπτη σκέφτομαι, να ακούσουμε τον ακροατή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας κύριε Άννα, κύριε Αντιγεραίο, Ξένιος είμαι, καλώς ορίζετε στην Κύπρο. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Η απορία μου είναι, μιλούμε να περάσει ο αγωγός όταν βρούμε τα πετρέλαια, όταν βγάλουμε τα πετρέλαια από την Τουρκία. Αυτό τι σημαίνει, είναι δειλία, είναι φοβία, καλοπιάνουμε την Τουρκία να μας αφήσει ανεμπόδιστο να βγάλουμε τα πετρέλαια. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα για επιμονή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να περάσει ο αγωγός από την Τουρκία, μαλλιωθεί το Κυπριακό. Και γιατί να περάσει από την Τουρκία. Τόση εμπιστοσύνη έχω μέσα στους Τούρκους. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε βέβαια για πετρέλαιο, μιλάμε για φυσικό αέριο. Και νομίζω ότι το είπε πολύ σωστά ο κύριος, ουσιαστικά ο Ξένιος, ότι όταν λέμε να καλοπιάσουμε, περί αυτού πρόκειται. Το θέμα είναι ότι πώς να καλοπιάσεις κάποιον που δεν θέλει να καλοπιαστεί. Άρα το πρόβλημα είναι ότι όπως είναι στις σχέσεις, άμα δεν υπάρχει αμφίδρομη σχέση, στην αρχή λέγεται παράβαση, μετά παραβίαση και μετά βιασμός. Άρα το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι υπάρχει κάποιος λόγος τώρα που έχουμε δει τα δεδομένα με την Ρωσία και την Ουκρανία, η οποία για δεκαετίες ήταν μαζί και ξαφνικά η Ρωσία λέει έχω ένα πρόβλημα με την Ουκρανία, όλους τους αγωγούς σταματάω, θα περάσω από αλλού. Είναι δυνατόν λοιπόν να έχουμε από μόνοι μας την ιδέα να δημιουργήσουμε μία εξάρτηση με έναν αγωγό που θα περνούσε από την Τουρκία? Ούτως ή άλλως, αυτό που πρέπει να καταλάβουν μερικοί είναι το εξής. Και να περάσει από την Τουρκία είναι για να βγει πού? Γιατί άμα είναι να βγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μεγαλύτερος καταναλωτής φυσικού αερίου είναι η Ιταλία. Άρα, άμα κοιτάξετε πάνω σε ένα χάρτη πού βρίσκεται η Ιταλία, πού βρίσκεται η Ελλάδα και πού βρίσκεται. Θα σου πω σαν το Μίκη, ότι είναι σαμποτάζ. Και πού βρίσκεται η Κύπρος. Στην πραγματικότητα, η ελαχιστοποίηση του μήκους του αγωγού ουσιαστικά περνάει από τη θάλασσα και περνάει με μια οριζόντια στρατηγική και δεν έχει πια καμία σχέση με κάτι το κάθετο. Άρα η Κύπρος πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον αγωγό EastMed με αυτό το πέρασμα και όχι να σκέφτεται κάτι το κάθετο και δεν υπάρχει ανάγκη να καλοπιάσουμε κάποιον ο οποίος ξέρει εξ αρχής ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται να γίνει ούτε από την πλευρά του. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Γιατί πώς να το πιστέψει αυτό, γιατί ο αγωγός, αυτό που δεν σκεφτόμαστε και αυτό ήθελα να το υπενθυμίσω, την ώρα που τσακώνεστε τεχνικά. Δεν τσακωνόμαστε, δεν προσπαθεί να μου δείξει κάτι, να καταλάβω. Η προσπάθεια στην Κύπρο είναι τσακωμός. είναι ότι από πού θα βγει ο αγωγός. Άρα ναι. Ο αγωγός θα είναι από πού, δηλαδή μετά την Τουρκία να βγει από την Ελλάδα και μετά στη συνέχεια ή να βγει στην Βουλγαρία ή στη Ρουμανία. Ενώ το πρόβλημα είναι ότι όταν έχουμε μια τριμερή, γιατί το συζητάμε και γιατί πρέπει να το διακόψουμε λίγο πριν το τριπλό σημείο, είναι ουσιαστικά ότι η τριμερή είναι για να περάσει ο αγωγός. Άρα ξέρουμε από πού θα περάσει. Λοιπόν, Νικόλη Γερέ, αυτό που ξέρω είναι έπεται συνέχεια και πρέπει, κάτι θα βρούμε. Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Ναι. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ. Και όλους εσάς κυρίες και κύριοι θα ανακοινώσουμε πότε θα έχουμε και πάλι και μαζί και μας. Και τον Ανδρέα που τσακώνεται με σένα τόσο γλυκά. Ναι. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ να είστε καλά.